Φορώντας μάσκες και γάντια, τουλάχιστον οι περισσότεροι, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκαν τη λαϊκή αγορά που λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά την έξαρση της πανδημίας στη χώρα. Διατηρώντας τις αποστάσεις, οι πολίτες αγόρασαν τα απαραίτητα στις χαμηλές τιμές που προσφέρονται από τους παραγωγούς. Εντάξει, βγήκανε, ο κόσμος βγήκε να ψωνίσει. Περισσότερα τι. Δεν έχει πολλούς πάγκους, λίγος ο κόσμος. Την επόμενη Πέμπτη πιστεύω περισσότερο να υπάρχει. Πώς τα βλέπετε, αλλάξαν πολύ τα πράγματα τώρα με την πανδημία? Λογικό. Λογικό δεν είναι? Βλέπω όμως εσείς προσέχετε και μάσκα φοράτε. Ναι. Και γάντια? Απ' όλα. Με τον νόμο. Πώς ήταν η πρώτη λαϊκή τώρα που ανοίξαμε? Από ό,τι βλέπω δεν έχει και πολύ κόσμο. Αραιά. Και ο κόσμος δεν έχει πολύ. Εντάξει, για μας που ήρθαμε είναι καλά. Ψωνίσατε, βλέπω και πολλές σακούλες έτοιμες. Ναι, έτοιμος για άλλο κλείσιμο μέσα. Ψώνια. Καλά, να βγαίνουμε, ψωνίζουμε, φεύγουμε. Βλέπω. Να, τώρα ήρθα εγώ, ακόμα δεν μπήκα. Ναι, δεν πήρα τίποτα ακόμα. Γάντια όμως, μάσκα δεν φοράτε. Α, πρέπει να φορέσουμε, έτσι. 2.000 πανάκια, 2 ευρώ. Ναι, συνέχω, τη βάλω τώρα. Αυτά τα πράγματα εδώ με την επιδημία, που έχουν αλλάξει η καθημερινότητα. Εντάξει, πετύχαμε σαν έθνος, αυτό είναι. Ότι πετύχαμε. Και πάμε καλά και θα πάμε καλά. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους δήλωσαν απογοητευμένοι με το γεγονός ότι παρέμειναν κλειστοί αντίθετα με τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, επισυνάπτοντας ευθύνες στη Δημοτική Αρχή. Θεωρούν ότι είναι περιττό τόσοι πολλοί παραγωγοί να βρίσκονται στις σφαίρες, καθώς οι δύο ομάδες έχουν χωριστεί ισάριθμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μιλούν για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει επέλθει στον κλάδο. Χάλια, γιατί δεν περπατάει τίποτα. Από τη στιγμή που έγινε αυτό που σταματήσαν τις λαϊκές, έχει σκορπίσει ο κόσμος, έχει πάει στα μεγάλα καταστήματα και ψωνίζει στα πολυκαταστήματα και οι παραγωγοί έχουν μείνει. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα να αλλάξει Δευτέρα, Πέμπτη στις σφαίρες. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί αποκλείεται τώρα να γίνουν δύο λαϊκές στις σφαίρες. Δεν υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος που να μπορέσουν να δουλέψουν οι δύο λαϊκές στις σφαίρες. Είναι λάθος αυτό που έγινε με τις δύο λαϊκές. Τώρα μεσοδουλεύουμε, θα μεσοδουλεύουμε πάντα και πιστεύω ότι δεν επανέρχεται στην κανονική ροή η Ελλάδα με τίποτα. Όλο το καλοκαίρι. Πώς είναι να δουλεύετε με τα μέτρα εδώ τώρα, με τις μάσκες, τα γάντια? Εντάξει, τώρα είναι σε φυλακή αυτό το πράγμα εδώ, αλλά αφού μας το επιβάλλουν και από φόβο μην πάθουν καμιά ζημιά, τα φοράνε όλοι, όχι όλοι, να παππού δεν φοράει τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρει η Ελλάδα, σε ένα μήνα θα βγει από το Γολγοθά. Κίνηση υπάρχει από πολίτες, αγοράζουνε, ψωνίζουν οι πολίτες. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τη δουλειά την κάνανε οι υπουργοί. Τους έστειλαν όλα στα σούπερ μάρκετ. Όταν πάει ο υπουργός, ο Άδωνης με τον υπουργό και μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ με 4 μέτρα διάδρομο, ήταν σκόπιμο αυτό που έγινε. Και από πίσω του μπλακώσανε αυτά τα λιπαντικά και αυτά εδώ πέρα και πλακουνότανε από πίσω. Δεν γυρίσαν την κάμερα να δουν πίσω. Τέλος πάντων, όλοι μας δουλεύουν. Όλοι για το λαό, το μικρό. Εκείνα τον καταστρέψαν τελείως. Εμείς περιμέναμε μια άνοιξη να δουλέψουμε. Πορτοκάλια, λιμόνια, ντομάτες, αγκουράκια. Αυτά, ένα Πάσχα. Εντάξει, το κακό ήταν για όλους, δεν λέω. Αλλά εμάς τη ζημιά, ποιος θα μας την αναπληρώσει? Το 800. Το 800 είναι ακριβώς 3 μήνες. Η ασφάλεια του ΕΦΚΑ. Έχει λίγο κίνηση. Μέχρι να μας συνηθίσει ο κόσμος, να συνηθίσει μάλλον στην ιδέα ότι ξαναξεκινήσαμε, πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη καλύτερα. Πώς σας φαίνεται σας το πρόγραμμα που χωρίστηκαν οι παραγωγοί σε δύο ομάδες? Από τη στιγμή που είναι απόφαση του κράτους, είμαστε υποχρεωμένοι να το στηρίξουμε και να το υποστηρίξουμε. Εγώ πιστεύω ότι στα φέρα είναι μικρή η λαϊκή. Εκεί με 20 παραγωγούς εξυπηρετείται. Οι περισσότεροι παραγωγοί πρέπει να τοποθετηθούν στην Αλεξανδρούπολη. Και 20 πολλούς λέω για τα φέρα. 6-7 παραγωγοί και το παζάρι έγινε στα φέρα. Οι περισσότεροι να τοποθετηθούν εδώ. Αυτό το μέτρο δεν είναι σωστό. Είναι μεγάλος ο δρόμος εδώ. Εδώ χωράει πολλούς παραγωγούς. Πολλοί πάγκοι μπορούν να στηθούν εδώ. Και τα μέτρα προφύλαξης που είναι 6 μέτρα και 3 να είναι, πάλι πρόβλημα δεν υπάρχει. Σε δύο σημεία της λαϊκής αγοράς υπήρχαν στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας που μαζί με έναν εθελοντή προχωρούσαν σε προληπτικές θερμομετρήσεις. Στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν τις πρωινές ώρες στο σημείο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποιο αξιοσημείο το συμβάν. Καλημέρα.